Παραδέχεται ότι υπήρξε ένα επεισόδιο κακοποιητικό, ένα επεισόδιο στο οποίο χειροδίκησε και εκείνη, λέει ότι χειροδίκησε και η Πόπη εναντίον της. Για πρώτη φορά απαντάει στην ιστορία που ακούστηκε την Παρασκευή το βράδυ στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη ότι στο νοσοκομείο, μέσα στο Καραμανδάνιο, μία συμμαθήτριά της που νοσηλευόταν το παιδάκι της, είπε, ήταν η μαρτυρία της στην εκπομπή της κυρίας Νικολούλη, ότι όταν γύρισε στο δωμάτιο του παιδιού της που ήταν άδειο, βρήκε την Ειρήνη πάνω από το παιδάκι της, έχοντας με το ένα της χέρι κεφαλοκλείδωμα το παιδί της και της είπε τι είναι αυτό που κάνεις και μεσολάβησε μία νοσηλεύτρια και είπε φύγε από εδώ, θέλω να φιλήσω το τι παιδάκι, πράγματα είναι αυτά. Η Ειρήνη λέει ότι αυτό δεν έγινε ποτέ. Η Ειρήνη λέει ότι η Κατερίνα ήταν η σχέση της και γι' αυτό, γι' αυτό καταθέτει όλα αυτά στις αρχές γιατί θέλει να την εκδικηθεί. Πώς την ακούτε κύριε Μπαλάσκα? Δεν ξέρει κανείς τι να πιστέψει και τι να μην πιστέψει. Δεν ξέρει πλέον από τα χείλη αυτής της κοπέλας τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Η ουσία είναι ότι στον κορμό της έρευνας που αυτή τη στιγμή υπάρχει από τον ανθρωποκτονιών, αυτά θεωρούνται ίσονος σημασίας. Άλλα ερευνά, άλλα διασταυρώνει και σε άλλα θα πάει. Η καταλυτική στιγμή βεβαίως θα είναι όταν θα κληθεί στους έμπειρους αξιωματικούς της ασφάλειας να πει όλα αυτά τα ψέματα. Εκεί να είστε σίγουροι ότι δεν θα περάσει τίποτα. Εκεί θα περάσει μία γραμμή η οποία θα έχει έναν ειδικό ανακριτικό χαρακτήρα και από εκεί θα βγουν όλα τα συμπεράσματα. Μέχρι τις ώρες έχω πάψει πια να την ακούω. Δεν ακούω τίποτα, δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση. Εμένα να σας πω κάτι, λίγη μικρή διαφορά μου κάνει. Αν τα είχε προσωπική σχέση με την Κατερίνα, δεν είχε και ούτε και με νοιάζει και νομίζω και κανέναν. Τα ερωτικά της τώρα. Αλλά με νοιάζει η απάντησή της στη μαρτυρία που ακούστηκε για το νοσοκομείο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ότι δεν συνέβη ποτέ, δεν είχα καμία συμμαθήτρια. Ότι δεν έχει γίνει το περιστατικό. Ενώ φαντάζομαι υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό, δηλαδή καταγεγραμμένα στο νοσοκομείο, στην καρτέλα, στενού, όλα αυτά. Ναι, αλλά κοιτάξτε, μπορεί να βγει με αύριο και μεθαύριο και να πει ναι, συγγνώμη, είπα ψέματα, είχε γίνει. Τι... Γι' αυτό στα γεγονότα και στα περιστατικά κρατάμε μικρό καλάθι, εφόσον όταν φάσκεις και αντιφάσκεις, προφανώς αυτό. Σωστά. Δεν μπορεί να γίνει πιστευτή καμία μαρτυρία για οποιοδήποτε γεγονός, χρονικό. Αν μετά... είχε τόσες αντιφάσεις αυτή η κοπέλα, είχε πει τόσα ψέματα. Μα τα έχουμε καταγράψει όλα, είναι βιβλίο. Τι να ακούσουμε κάτι σοβαρό, πείτε μου. Ότι πλέον ακούμε... Εδώ έχουμε ερευνάτε αυτή τη στιγμή, να το πούμε, στεγνά. Εάν αυτή η κοπέλα είναι δολοφόνος, δολοφόνησε τα παιδιά, ή αν αυτή η κοπέλα είναι αθώα και τα παιδιά από συγκυρίες και από ατυχία. Διαβολικές συμπτώσεις του σύμπαντος. Πεθάνουν στη σειρά. Λοιπόν, ναι, αν το σύμπαν που λέμε συνωμότησε και τα λοιπά. Λοιπόν, άραγε δεν υπάρχει τρίτο. Τώρα, αυτά που ξεστομίζει συνέχεια, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, είναι ψεύδι τα οποία αναιρεί. Σταύρο, να σου κάνω μια ερώτηση εγώ. Συνέχεια. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ακούμε κάθε μέρα την Ειρήνη να λέει διαφορετικά πράγματα. Μην να τα αλλάζει, να λέει τα ίδια. Όπως είπες και εσύ, δεν μπορούμε να την παρακολουθήσουμε πλέον. Από την άλλη, έχουμε μαρτυρίες που βγαίνουν και στη τηλεόραση, δηλαδή βγαίνουν δημόσια και μιλάνε. Ποια είναι η αλήθεια τώρα σε όλο αυτό και πώς το ανθρωποκτονίων μπορεί να εξακριβώσει αν οι μαρτυρίες αυτές όντως έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Γιατί... Καλά, λίγο να μάθει αν το ανθρωποκτονίων δεν μπορούσε να διασταυρώσει την αλήθεια. Όχι, δεν μπορεί, δεν το λέω τυχαία. Γιατί πιστεύουμε όλοι. Δεν ασχολείται με τα περισσότερα από αυτά. Αυτό. Για να έχετε γνώση. Ασχολείται με μια κατεύθυνση η οποία λέγεται εγκληματογόνος δράση, εγκληματική ενέργεια. Δεν τους το ενδιαφέρει. Έχουν βγει για αυτή την ιστορία, κυρία Βαγενά, αν θέλετε κι εσείς τη γνώμη σας. Έχουν βγει για αυτή την ιστορία 2 μήνες, 200 άνθρωποι και έχει πει ο καθένας το ένα το άλλο. Μπορεί να βασιστεί έρευνα σε 200 μαρτυρίες. Η σημασία δεν έχει τι μπορεί να βγαίνει στις τηλεοπτικές εκπομπές ή ποιοι μπορεί να βγαίνουν και να μιλούν. Σημασία έχει ποιοι πηγαίνουν και καταθέτουν και τι καταθέτουν όταν φτάνουν στο ανθρωποκτονιό. Όπως είπε πολύ καλά και ο κύριος Μπαλάσκας, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στους έμπειρους αξιωματικούς και στο έμπειρο προσωπικό του ανθρωποκτονιών, όπου πολύ σύντομα, όπως σας προανέφερα, θεωρώ ότι θα φτάσουμε και στο σημείο το οποίο επιθυμούμε όλοι. Μέχρι τότε φυσικά θα κληθούν τόσο άτομα τα οποία ενδεχομένως μπορεί να βρίσκονταν σε νοσοκομείο, μάρτυρες οι οποίοι μπορεί να ήταν εκεί κοντά,
Όλος λοιπόν ο φάκελος αυτός πρέπει να ερευνηθεί και επειδή είναι πάρα πολύ, αυτός ο γρίφος είναι πάρα πολύ, είναι δυσεπίλητος, είναι πολύ δύσκολο να μπορέσεις να συνδέσεις τα κομμάτια, γι' αυτό το λόγο απαιτείται χρόνος προκειμένου να γίνει σωστά η έρευνα. Πάρα τα αυτά άτομα τα οποία μπορεί να έχουν βγει και να έχουν, να έχουν βγει σε τηλεοπτικές εκπομπές και να έχουν σαφώς γίνεται έρευνα και στις εκπομπές, δεν περνάει ένας και έχουν κληθεί άτομα πάντως. Εννοείται αυτές οι μαρτυρίες, να ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν μετά στο τροποκτονείο και δηλώνουν ό,τι έχουν να πούνε σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Όλα συλλέγονται, όλα ερευνούνται. Και πολύ σωστά θεωρώ, όπως είπε και ο κύριος Μπαλάσκας, θεωρώ ότι εάν τυχόν ο ύποπτος ή η ύποπτος φτάσει εκεί στο σημείο να πάμε στο ανθρωποκτονείο, θεωρώ ότι θα βρεθεί και η λύση αυτού του γρίφου.